Είναι εξαιρετική χαρά και τιμή να συμμετέχω και φέτος σε αυτό το ιδιαίτερα καταξιωμένο συνέδριο. Καταγιακή απεικόνηση στην κλινική πράξη, είναι το πέμπτο κατά σειρά διεθνές και είναι πάντα πολύ πετυχημένο. Να ευχαριστήσω πολύ και εγώ με τη σειρά μου τους εκλεκτούς συναδέλφους, φίλους, οργανωτές, τον καθηγητή κ. Νικογιαννόπουλο, τον αγαπητό φίλο κ. Θανασόπουλο για την εξαιρετική πρόσκληση. Και θα περάσω γρήγορα στη δεύτερη ομιλία. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μεταχειρητική έκβαση της εκφυλιστικής ανεπάρκειας της Μητροειδούς σε ογδοϊκοντούτιδες. Το θέμα θα αναπτύξει ο κύριος Γρηγόρης Πατακός, εκλεκτός καρδιοχειρουργός αυτοϊγεία. Κύριε Πατακέ, έχετε το λόγο. Σας καλημέρα παρακαλώ σας. Να είστε στην ώρα σας. Ναι, θα είμαι για να ολοκληρώσουμε τον χρόνο. Καλημέρα σε όλους. Βλέπετε τα slides μας. Είμαστε OK? Για χαρά. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα μιλήσουμε για την μεταχειρητική έκβαση της εκφυλιστικής ανεπάρκειας σε 80χρονους. Όλοι ξέρουμε ότι η χειρουργική επιδιόρθωση είναι το gold standard για την εκφυλιστική πρωτοπαθή ανεπάρκεια της Μητροειδούς. Βλέπουμε ότι η μόνη θεραπεία με ένδειξη 1, class of recommendation 1, είναι η χειρουργική επιδιόρθωση. Γιατί όμως είναι το gold standard η χειρουργική επιδιόρθωση, και η κυριότερη ερώτηση για αυτή την ομιλία είναι: αυτό ισχύει και για τους 80χρονους, ή μήπως εκεί πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε νέες θεραπείες, μήπως τα χειρουργικά αποτελέσματα δεν είναι το ίδιο καλά. Αυτό που θέλω πάντα να τονίσω είναι ότι όταν συζητάμε μια θεραπεία, ιδιαίτερα για τη Μητροειδή, θα πρέπει να δούμε το ποια είναι η ιδανική θεραπεία. Εμείς πιστεύω όλοι θέλουμε μια θεραπεία που να αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης, να βελτιώνει τα συμπτώματα του ασθενούς, να είναι μια επιδιόρθωση που θα αντέξει στον χρόνο, να μας αφήνει με μηδενική ανεπάρκεια, όχι ένα πλάσ ή δύο πλάσ, να μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια βαλβίδα, είτε είναι πρόστια γλοχίνα, είτε είναι οπίστια, είτε είναι κομισούρα, είτε οποιαδήποτε άλλη πάθηση, να έχουμε ελάχιστες επιπλοκές ή μηδενικές και να έχουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μια θεραπεία που έχει καλά αποτελέσματα στο μήνα, δεν σημαίνει ότι θα έχει στο χρόνο, δεν σημαίνει ότι θα έχει στη δεκαετία. Οπότε, θέλουμε μια επιδιόρθωση one size fits all, ή θέλουμε κάτι το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο ακριβώς για την πάθηση που έχει αυτή η βαλβίδα? Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι στο δεύτερο. Και εδώ βλέπουμε θα σας δείξω εντάχει όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε οι χειρουργοί. Είναι σχετικά απλές, η τριγωνική εκτομή, η τετράγωνη εκτομή με sliding plasty, πάντα βλέπετε και ένα δακτύλιο, η χρήση τεχνητών χορδών Gore-Tex, το κλείσιμο της κομισούρας, δεν το χρησιμοποιούμε αυτό συνήθως, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και βλέπουμε για τα αποτελέσματα που λέγαμε και για το κατά πόσο είναι ιδανική η χειρουργική επιδιόρθωση. Βλέπουμε ότι σε σχέση με την αντικατάσταση, η επιδιόρθωση έχει καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, βλέπετε εδώ, very long-term survival, αποτελέσματα 15 ετίας. Και επίσης, βελτιώνει τα συμπτώματα των ασθενών, το quality of life, ενώ πριν όλοι αυτοί οι ασθενείς δεν είναι καλά και ψυχολογικά και σωματικά, κάνοντας την χειρουργική επιδιόρθωση επιστρέφουν σε ένα πολύ φυσιολογικό επίπεδο. Βλέπουμε εδώ από τα αποτελέσματα του Adams, από τη Νέα Υόρκη, δεν έχουν σαφέστατα όλα τα κέντρα αυτά τα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να βάλουμε ψηλά τον πύχη ως χειρουργή και να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα, στα 7 χρόνια, ότι μόνο ένα 4% των ασθενών είχαν μια υποτροπή της ανεπάρκειας, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αποτελέσματα. Και βλέπουμε όλες τις τεχνικές, ο Adams χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις τεχνικές, έχει περίπου ένα 100% repair rate. Δεν θα τις πω όλες τις τεχνικές, αλλά βλέπετε ότι όποιο και να είναι το πρόβλημα της βαλβίδας, χειρουργικά μπορούμε να το φτιάξουμε. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με πολύ καλά αποτελέσματα. Βλέπετε κάτω από 1% θνητότητα, 0,5% ποσοστό εγκεφαλικών, 0,7% μόνιμη νεφρική ανεπάρκεια, πολύ χαμηλές αιμορραγίες και λοιμώξεις επίσης. Και ο λόγος που τα πάμε καλά είναι γιατί το κάνουμε αυτό πάρα πολλές δεκαετίες. Βλέπετε εδώ ένα paper από την Mayo Clinic, η οποία η εμπειρία της ξεκινάει το 1958, αλλά όμως βλέπετε ότι ουσιαστικά οι ίδιες τεχνικές χρησιμοποιούνται. Leaflet plication, εκτομές, χορδές, δακτύλιο πλαστική.
Και πλέον εκεί που έχουμε προχωρήσει δεν είναι μόνο τι τεχνικές κάνουμε στην ίδια τη βαλβίδα ή στη γλοχίνα, αλλά το πώς φτάνουμε στην καρδιά. Οπότε βλέπετε εδώ, αυτές είναι οι φωτογραφίες που θα σας δείξω από το Υγεία, ότι έχουμε προχωρήσει πλέον και αυτά μπορούμε να τα κάνουμε θωρακοσκοπικά και έχουμε λιγότερη απώλεια αίματος, γρηγορότερη επάνωδο στις φυσιολογικές δραστηριότητες, που ιδιαίτερα για ηλικιωμένους ανθρώπους θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε εδώ το υβριδικό χειρουργείο του Υγεία και γιατί σας το δείχνω για τέτοιου είδους επέμβαση, γιατί πλέον σε ασθενείς που έχουν προβλήματα με τα περιφερικά αγγεία και το κανουλάρισμα ακόμα για λόγους ασφάλειας μπορεί να γίνει υποακτινοσκόπηση. Βλέπετε την αρτηριακή κάνουλα στη μοιραία αρτηρία και από τη μοιραία φλέβα έχει μπει μία κάνουλα στην κάτω κύλη φλέβα και από την σφαγίτιδα έχουμε περάσει μία κάνουλα που θα φτάσει στην άνω κύλη φλέβα. Πολλές φορές οι ασθενείς αυτοί, αν μπει μεγάλη κάνουλα στην αρτηρία, αυτό είναι λίγο δικό μας τεχνικό θέμα, αλλά σας το δείχνω για να δείτε πώς προφυλάσσουμε τους ασθενείς. Μπορεί να μπει το πράσινο 6 French τικάρι που έχετε συνηθίσει όλοι από τις στεφανιογραφίες, να μπει και να δώσει ροή αίματος στο άκρο, για να μην έχουμε προβλήματα ισχυμίας. Εδώ είναι το γενικό setup της επέμβασης. Βλέπετε ότι έχουμε πάντα ένα δισοφάγιο υπέρηχο μέσα. Βλέπουμε την οθόνη με 3D εικόνα και 3D γυαλιά, ειδικά γυαλιά που χρησιμοποιούμε. Και βλέπουμε το τι σημαίνει στενοτομή και το τι σημαίνει θωρακοσκοπική επιδιόρθωση. Τώρα, πολύ ωραία όλα αυτά θα μου πείτε, αλλά η ερώτησή μας σήμερα είναι ουσιαστικά για τους 80χρονους. Έχουν αυτοί τα ίδια αποτελέσματα. Σας δείξω εδώ μια σχετικά μεγάλη μελέτη, από πολυκεντρική μελέτη από την Αγγλία, όπου βλέπουμε 247 ασθενείς, οι 150 υπευλήθησαν σε επιδιόρθωση, 97 σε αντικατάσταση. Και βλέπουμε ότι η θνητότητα είναι αυξημένη σε σχέση με τους νεότερους ανθρώπους που είχαν κάτω από 1%, αλλά θα σας έλεγα ότι 4,7% για ανθρώπους 85 ετών, με πολλαπλές συνοσηρότητες, και εκ των οποίων δεν ήταν μόνο χειρουργία μητροειδούς, όπως βλέπετε κάναν και bypass και αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας και δακτυλοπλαστικές τριγλόχινας και ablation κολπικής μαρμαρικής με Cox Maze 4,7. Στην αντικατάσταση είναι πολύ ψηλότερα, σχεδόν απαγορευτικά θα λέγαμε, 18,6%. Και αυτό θα το σκεφτόμαστε όταν συγκρίνουμε αυτές τις θεραπείες με άλλες πιθανές θεραπείες. Αυτό επίσης που θέλω να τονίσω και το ξαναείπαμε όταν βλέπουμε τη θωρακοσκοπική επιδιόρθωση, είναι ότι αν δείτε χαμηλότερα στο post-operative length of stay, αυτοί οι ασθενείς είτε επιδιόρθωση κάνουν είτε αντικατάσταση, θα μείνουν περίπου 13-14 μέρες στο νοσοκομείο. Οπότε η ανάρρωσή τους, ενώ η επιβίωσή τους μπορεί να είναι καλή, η ανάρρωσή τους σαφέστατα είναι λίγο πιο αργή. Βλέπετε και εδώ το Kaplan-Meier Survival Curve, ότι καλύτερα να είναι κανείς στο group της επιδιόρθωσης παρά της αντικατάστασης. Εδώ είναι η εμπειρία της Λειψίας, ένα εξαιρετικό κέντρο στη Γερμανία και το όνομα Fred Moore είναι συνώνυμο με την επιδιόρθωση της μητροειδούς. Εδώ στην εμπειρία τους με 80χρονους είχαν καλά αποτελέσματα με 3% θνητότητα στις 30 μέρες, 1,5% συψεμία, 8% ανάγκη για αιμοκάθαρση, αλλά και εδώ πάλι βλέπουμε ότι δυστυχώς ο μέσος όρος ήταν οι 17 μέρες νοσηλείας. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο, με καλή λογική, βλέπουμε το τι γίνεται στην Αμερική όσον αφορά την χειρουργική επιδιόρθωση σε αυτούς τους 80χρονους και την διακαθητηριακή επιδιόρθωση με το Mitra Clip. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχουν φτάσει αυτές και οι δύο οι θεραπείες περίπου να είναι το 50%. Και νομίζω ότι πλέον το Mitra Clip είναι μια πολύ λογική επιλογή για ασθενείς οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου για την χειρουργική επιδιόρθωση. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν γίνει το Mitra Clip έχουμε μετά, δυσκολεύουν τα πράγματα αν δεν πάει καλά και αν χρειαστούμε χειρουργική επιδιόρθωση. Εδώ πάλι από το STS Database βλέπουμε στο τι γίνεται στο χειρουργείο για ασθενείς που βάλαν πρώτα Mitra Clip και μετά χειρουργήθηκαν. Ενώ ο προβλεπόμενος κίνδυνος θανάτου ήταν 6,5% από το STS Risk Score, στην πράξη είχαν ένα κίνδυνο 10,2%, άρα το Mitra Clip τους αύξησε το κίνδυνο και στις περισσότερες περιπτώσεις έγινε αντικατάσταση, δεν μπόρεσε να γίνει μια χειρουργική επιδιόρθωση μετά από το Mitra Clip. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό από όλα τα slide είναι αυτό εδώ, που είναι η εμπειρία της Mayo Clinic, με την χειρουργική επιδιόρθωση βαλβίδων σε 80χρονους,
Και βλέπετε ότι η solid γραμμή είναι οι ασθενείς της Mayo Clinic που χειρουργήθηκαν μητροειδή βαλβίδα άνω των 80 ετών και η διακεκομένη γραμμή είναι επιβίωση ανθρώπων 80 χρονών, συνομήλικών τους, που δεν είχαν καμία πάθηση μητροειδούς και ήταν υγιέστατοι. Και βλέπουμε εδώ ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Άρα, όταν πας σε ένα καλό καρδιοχειρουργικό κέντρο, ακόμα και 80 ετών, και γίνει μια καλή επιδιόρθωση, το προσδόκιμο επιβίωσης είναι ακριβώς το ίδιο με το γενικό πληθυσμό. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο από όλα τα slides που έχω δείξει στην ομιλία. Οπότε, what's gold for the old? Ποιο είναι το gold standard για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας? Νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο για τους 30χρονους. Και πάλι είναι η επιδιόρθωση μητροειδούς, γνωρίζοντας όμως, όπως είπαμε, ότι μπορεί να παραμείνουν για περισσότερες μέρες στο νοσοκομείο και έχουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο θνητότητας. Και θα σας κλείσω με ένα slide που δείχνει τον George Bush, τον συγχωρεμένο τον πατέρα, που ό,τι και να πούμε για τις πολιτικές του απόψεις, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με το στυλ που ζούσε τη ζωή του. Γιατί ανά 5 χρόνια έπεφτε με ένα αλεξίπτωτο. Και αυτό το έκανε για να αποδείξει ότι οι άνθρωποι, εδώ το βλέπετε 85 ετών με το αλεξίπτωτο, για να αποδείξει ότι δεν είναι ότι περνάνε τα χρόνια μας και πρέπει να κάτσουμε σε μια γωνιά και να μην ζούμε τη ζωή μας. Άρα το ίδιο και για αυτούς τους ανθρώπους 80 ετών. Δεν θα πρέπει να πούμε είναι 80 ετών, δεν δικαιούται μια επιδιόρθωση βαλβίδας, ας του βάλουμε ένα κλίπι, ας του κάνουμε αντικατάσταση. Νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να προσφέρουμε και σε αυτούς τους ασθενείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατακή, για την εξαιρετική σας ομιλία σε ένα ιδιαίτερο θέμα που ήταν αυτό που αναπτύξατε. Ιδανική, λοιπόν, η χειρουργική διόρθωση σε σχέση με την αντικατάσταση της μητροειδούς βαλβίδος. Η θωρακοσκοπική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ασφαλής και αποτελεσματική. Τώρα, με το Mitra Clip, ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο. Δηλαδή, ποιον ασθενή θα στείλουμε κυρίως για χειρουργική διόρθωση σε σχέση με το να το στείλουμε να κάνει Mitra Clip? Νομίζω ότι η κάθε θεραπεία πρέπει να δούμε το ποιο ρόλο θα παίξει. Και όταν επιλέξουμε Mitra Clip για ασθενή που θα πάει καλά χειρουργικά, τον αδικούμε. Και επίσης, όταν διαλέξουμε χειρουργείο πολλές φορές για έναν ασθενή που θα πάει καλά με Mitra Clip, και εκεί πιθανώς μερικές φορές τον αδικούμε. Άρα, νομίζω ότι όσον αφορά την προπτωπαθή ανεπάρκειας μητροειδούς, σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου, άνω του 8% STS Risk Score, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να κάνουμε Mitra Clip. Και ιδιαίτερα σε ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας. Σε νεότερους ανθρώπους, νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε πολύ να προτείνουμε το Mitra Clip, ακριβώς για τον λόγο του ότι ο μέσος όρος στην Αμερική των ασθενών που παίρνουν Mitra Clip είναι τα 80 χρόνια. Άρα δεν ξέρουμε πώς θα πάει ένας άνθρωπος που έχει για 5 ή 10 χρόνια ή 15 χρόνια ένα Mitra Clip. Στην δευτεροπαθή ανεπάρκεια της μητροειδούς, που ήταν πέραν της συζήτησης και της ομιλίας εδώ σήμερα, νομίζω ότι θα παίξει ένα σημαντικότερο ρόλο, αλλά νομίζω ότι θα μπλέξουμε πολύ τη συζήτηση, οπότε ας αφήσουμε την δευτεροπαθή και ας εστιάσουμε στην πρωτοπαθή ανεπάρκεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατακέ. Κύριε Θανασόπουλε, έχετε το λόγο στην ομιλία του κυρίου Πατακού. Ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ και είναι ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο για εσάς τα άτομα με αυτό το πρόβλημα. Σας ακούμε. Καταρχήν, να συγχαρώ τον κύριο Πατακό για την εισήγησή του. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε τι περιβάλλον θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αν πρόκειται να συνεργαστούμε με την κυρία Αρώνη ή με τον κύριο Πατακό, σίγουρα είμαστε πολύ πιο εύκολοι να αποφασίσουμε πλαστική διόρθωση της μητροειδούς. Χαρακτηριστικά αναφέρω τα δεδομένα από την μεγάλη γαλλική εμπειρία χιλιάδων ασθενών, ένα τεράστιο ρέντιστη που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο καιρό. Τα αποτελέσματα της πλαστικής γενικά στη Γαλλία, όπως δημοσιεύονται, για την περίοδο 2014-2017 είναι επιφυλακτικά για το αποτέλεσμα της πλαστικής στις ηλικίες άνω των 70 ετών. Έχουν ένα ποσοστό επιτυχίας που είναι απογοητευτικό, είναι γύρω στο 55% και ειδικά στις γυναίκες είναι ακόμη πιο κάτω και μάλιστα οι σύνοσηρότητες κατέστρεφαν εντελώς την επιτυχία της πλαστικής της μητροειδούς. Άρα, στον πραγματικό κόσμο,
πρέπει να έχουμε δυστυχώς υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες από πλευράς αποτελεσματικότητος των παρεμβάσεων. Αν είμαστε στο κέντρο, επαναλαμβάνω, της κυρίας Σαρώνη ή του κυρίου Πατακού ή ιδανικά του Άνταμς, σίγουρα θα είμαστε πολύ πιο εύκολοι στο να αποφασίσουμε να κάνουμε πλαστική μετροειδούς. Ωστόσο, επειδή η πραγματικότητα είναι διαφορετική, πρέπει να είμαστε πολύ πιο ελαστικοί στο να βρίσκουμε τεκμηρίωση, ο Σάκης βεβαίως από τα δεδομένα είναι τα κλινικά κατάλληλα, για την εφαρμογή πλέον του mitral clip. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε τα πράγματα σε μια τέτοια πιο πραγματιστική βάση από πλευράς δυνατοτήτων εκάστου περιβάλλοντος. Μου επιτρέπετε να ποντήσω ένα πολύ σύντομο σχόλιο, κύριε Αθανασόπουλε. Βεβαίως, κύριε Ματακέ. Παρακαλώ. Ωραία, και κύριε Παρθενάκη. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Αθανασόπουλο και αυτό νομίζω ότι το βλέπουν πλέον και τα guidelines. Γιατί με τα νέα guidelines είδαμε για πρώτη φορά τη λέξη CVC, Comprehensive Valve Center. Άρα θα δούμε ότι οι ενδείξεις δεν είναι μόνο για χειρουργική επιδιόρθωση, αλλά είναι για χειρουργική επιδιόρθωση σε ένα CVC, Comprehensive Valve Center. Και είναι πάρα πολλά τα κριτήρια που θα μπουν εκεί, όσον αφορά τα χειρουργία που κάνουν οι χειρουργοί, αλλά για να είναι ένα κέντρο CVC πρέπει να διαθέτει και εμπειρία με mitral clip. Άρα βλέπουμε ότι τα κέντρα του μέλλοντος θα πρέπει και ο χειρουργός να είναι καλός και οι επεμβατικοί καρδιολόγοι να είναι καλοί και οι απεικονιστές που θα κάνουν τον υπέρηχό μας να είναι καλοί. Γιατί αλλιώς, αν είστε σε ένα κέντρο που ο χειρουργός δεν κάνει καλή επιδιόρθωση μητροειδούς, σαφέστατα πρέπει να προτιμήσουμε ένα mitral clip. Αλλά αν είστε σε ένα μικρό κέντρο μιας επαρχίας όπου ο χειρουργός ξέρει επιδιόρθωση και δεν υπάρχει mitral clip, σαφέστατα αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε, κύριε Αθανασόπουλε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Να κάνω μια παρατήρηση, μια που έχουμε και μερικούς χειρουργούς εδώ. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα και όχι στη Mayo Clinic, ακούμε συχνά ότι πολλοί χειρουργοί στην Ελλάδα λένε ότι εγώ κάνω διόρθωση 100%, 90% όλες τις βαλβίδες της μητροειδίους και βέβαια στην πράξη δεν είναι το ίδιο. Και βέβαια στην Ελλάδα οι χειρουργοί δεν δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους όπως κάνουν στην Αμερική ή στην Αγγλία. Στην Αγγλία μπορεί να πεις ο Νικογιαννόπουλος έχει κάνει το 20% βαλβίδες μητροειδής και τα διορθώσεις ήταν 60%. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα δεν τα ξέρουμε. Πρέπει κάποια στιγμή εσείς οι χειρουργοί να κάνετε μια κίνηση να μπορείτε να δημοσιεύετε τα αποτελέσματά σας. Καταλαβαίνω τις ευαισθησίες, αλλά και άλλα κράτη έχουν περάσει αυτές τις ευαισθησίες και τις έχουν ξεπεράσει. Το άλλο που θέλω να θίξω, συγγνώμη για το χρόνο, επειδή χθες είχαμε μια πολύ καλή ομιλία από τον κύριο Περέα για το minimal invasive. Τώρα, στη διόρθωση minimal invasive σε σχέση με την κλασική ανοιχτή medial thoracotomy, δεν υπάρχουν τυχιοποιημένες μελέτες, οπότε ο κάθε χειρουργός με το ego του και το bias θα πει ναι, εγώ το κάνω ή εγώ δεν το κάνω. Πού μπορώ να έχω το σχόλιο του κυρίου Πατακού και της κυρίας Σαρώνη το minimal invasive βασικά, με απότερο σκοπό την επιτυχημένη διόρθωση, όχι αλλαγή βαλβίδος. Ναι. Η κυρία Ρόνη, θα την ακούσουμε. Εγώ έχω μιλήσει αρκετά. Καταρχάς, όσον αφορά για την ομιλία, για τι κάνουμε με τις μητροειδείς βαλβίδες σε άτομα πάνω από 80 ετών, θα ήθελα να προσθέσω ότι σε έδαφος επιδιόρθωσης μητροειδούς βαλβίδους προσωπικά, όταν κάποιος είναι πάνω από 70-75 ετών και πρέπει να χρησιμοποιήσω πάνω από 2 τεχνικές για να επιδιορθώσω αυτή τη βαλβίδα, αρχίζω και σκέφτομαι για αντικατάσταση. Μπορεί να έχουμε ένα πολύ καλό κουστούμι, το πιστεύω προσωπικά, που είναι επιδιόρθωση βλεπαιστική μητροειδούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ταιριάξουμε σε όλους. Και αυτό απορρέει από το γεγονός ότι μερικές φορές, ίσως ένα 5-10% των περιπτώσεων, μπορεί να έχουμε επιδιορθώσει μια μητροειδή βαλβίδα, να βγουν την εξωσωματική,
να υπάρχει κάποιο θέμα και να χρειαστεί να ξαναμπούμε εξωσωματικοί για να προσθέσουμε κάτι και να σταγανοποιήσουμε περαιτέρω την βαλβίδα. Το δεύτερο ραν της εξωσωματικής κυκλοφορίας σε κάποιον που είναι 80-85 ετών είναι κάτι που οργανικά δεν θα αντιμετωπιστεί καλά και θα θέσει τον ασθενή σε περαιτέρω προβλήματα, ιδίως όσον αφορά νεφρικές και παραδεδομένες νοσηλίες και μονάδα και στο νοσοκομείο. Και όταν κάποιος που είναι 75-80 ετών και μπορεί να πάρει με διατήρηση του υποβαλβιδικού μηχανισμού μία περικαρδιακή μητροειδή βαλβίδα, νομίζω είναι κάτι το οποίο σε έδαφος μιας δύσκολης επιδιόρθωσης θα πρέπει να εκτιμείται από την αρχή και να λαμβάνεται μια απόφαση από την αρχή της καταστάσεως. Όσον αφορά για τις minimal και για τις standard, τα τέλη του 90, αρχές του 2000, είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια πρώτα με το hardport και δευτερεύουσα μετά με μικρές τομές όσον αφορά για την επιδιόρθωση της μητροειδούς βαλβίδος. Προσωπικά πιστεύω ότι πέρα από ένα δαχτύλιο στην μητροειδή, όταν μόνο ένας δαχτύλιος χρειάζεται, το να μπορέσεις να γίνει μια επιτυχής βαλβιοπλαστική με μηδενική ανεπάρκεια μητροειδούς, η οποία αυτό το αποτέλεσμα είναι το οποίο εξασφαλίζει 20 IT αποτελέσματα, όπως από τη Mayo Clinic, να μην υπάρχουν περαιτέρω παρεμβάσεις επάνω από 95%, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο, ναι, με το ξεκίνησε ο Professor Chitwood στην Αμερική εδώ και 20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική το ποσοστό του Minimal Invasive Valve Procedures είναι 17% των όλων βαλβίδων, εγχειρήσεων βαλβίδας. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάντοτε να το σκεφτόμαστε πολύ σωστά τι κάνουμε, γιατί προσωπικά και σαν γιατρός και σαν ασθενής προσπαθώ να εξηγήσω το μεγαλύτερο επεμβατικό κομμάτι αυτού του χειρουργείου δεν είναι τόσο πολύ τομή, αλλά η ώρα που κάποιος 75-80 ή οποιοδήποτε άλλος ασθενής παραμένει στην εξωσωματική κυκλοφορία. Ωραία. Αν θέλετε να προσθέσω κι εγώ 10 δευτερόλεπτα μία άποψη. Μια σύντομη παρατήρηση. Πολύ σύντομη σκέψη. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Νικογιαννόπουλος, ότι πρέπει να ξέρουμε τα αποτελέσματα των χειρουργών. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, αυτό πρέπει θεσμικά λίγο από την πολιτεία να δούμε πώς θα γίνει από ένα Υπουργείο Υγείας. Γιατί νομίζω ότι και εγώ θα βγω να πω ότι έχουμε 100% ποσοστό επιτυχίας και όλοι θα θέλουμε να το πούμε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα μας πιστέψετε. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας independent φορέας να αξιολογήσει το τι κάνουμε και μετά θα είναι ακόμα και πιο δύσκολο για το κοινό. Γιατί θα πω ότι εγώ οι βαλβίδες που έκανα είναι Μπάρλο, η κυρία Αρώνη έκανε μόνο πρόπτωση πεδίο ή θα μου πει αυτή το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα μπλέκει πάρα πολύ. Αν δούμε unadjusted outcomes καρδιοχειρουργών και ο ένας έχει 8% θνητότητα και ο άλλος 2%, το κοινό θα νομίζει πολύ απλά ότι αυτός με το 8% είναι χειρότερος καρδιοχειρουργός, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί απλά να αναλαμβάνει δυσκολότερα χειρουργία. Άρα είναι πολύπλοκο το θέμα. Όσον αφορά την τεχνική της επιδιόρθωσης, αυτή τη στιγμή με την τελευταία μελέτη από το STS Database είναι λίγο ψηλότερα, κυρία Ρόνη, γύρω στο 25% από την τελευταία μελέτη του GAMI. Γύρω στο 25%, αλλά θα δούμε ότι τα ποσοστά επιτυχίας της επιδιόρθωσης σε κέντρα που κάνουν ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική είναι ψηλότερα. Γιατί αυτά είναι τα heart centers και εκεί πάνε οι ασθενείς. Οπότε επειδή πάνε οι ασθενείς, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, έχουν καλύτερα αποτελέσματα και πάει λέγοντας, είναι ένας κύκλος αυτός που γίνεται, αλλά συμφωνώ απόλυτα στο ότι δεν είναι εύκολο, έχει ένα learning curve και ο κάθε καρδιοχειρουργός και η κάθε ομάδα, μάλλον γιατί για ομάδα πρόκειται, πρέπει να αξιολογήσει το πώς θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Όταν με ρωτάει εμένα κάποιος καρδιολόγος για τα αποτελέσματά μας, έχω να του δείξω προεγχειρητικούς και μεταεγχειρητικούς υπερήχους και βίντεο της επέμβασης για τις τελευταίες 100 επεμβάσεις που έχουμε κάνει θωρακοσκοπικά. Θα ήταν ωραίο να αυτό να έχει δημοσιευτεί. Θα ήταν ωραίο. Ίσως μελλοντικά το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πατακέ, για την εξαιρετική ομιλία σας και βέβαια για την ιδιαίτερα γόνιμη συζήτηση η οποία ακολούθησε. Να προχωρήσουμε. Κυρία Ρόνη, έχετε το λόγο για τον επόμενο μιλητή.